Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι, και σήμερα είμαστε κοντά σας σε μια νέα εκπομπή για σας που αγωνίζεστε στο πεδίο της προσπαθίας της χριστιανικής ζωής, έστω με τις λίγες δυνάμεις ο καθένας που διαθέτουμε, αλλά μην ξεχνάμε ότι πέρα από τις δικές μας δυνάμεις υπάρχουν οι επουράνιες δυνάμεις, οι μέγιστες δυνάμεις, τα τάγματα των αγγέλων και ο ίδιος ο Κύριος, ο οποίος φροντίζει για την άνοδο και την πρόοδο, την πνευματική και ψυχική, τη δική μας. Γι' αυτό λοιπόν πάντοτε θα πρέπει να έχουμε σαν γνώμονα αυτή την υποστήριξη του Κυρίου και να ζητούμε το έλεος Του, τη συγκατάβασή Του, την ανεκτικότητά Του. Διότι δίχως αυτά θα ήταν ανώφελο να λέμε ότι εμείς αγωνιζόμαστε τον χριστιανικό αγώνα. Και είναι ανώφελο πάντοτε όταν στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις, αποκλειστικά και μόνο. Οι δικές μας δυνάμεις, αποκλειστικά και μόνο, δεν θα φέρουν αποτέλεσμα. Όπως ένας άνθρωπος δεν μπορεί να σηκώσει τον εαυτό του μόνος του, τραβώντας τον επάνω από το σακάκι πίσω, να τον ανεβάσει ψηλά, έτσι ακριβώς και εμείς δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στον πνευματικό αγώνα αν δεν έχουμε τη στήριξη, την αγάπη και το έλεος του Θεού. Σήμερα έχουμε ένα παράδειγμα στη σημερινή μας εκπομπή, στα μηνύματα της Ορθοδοξίας, για κάποιον ο οποίος θέλησε να ζητήσει πραγματικά να τον ελεήσει ο Θεός, γιατί κατάλαβε ότι οι δικές του δυνάμεις ήταν ανεπαρκείς. Είναι ένας αναγεννημένος άνθρωπος αυτός, διότι αυτή στιγμής ο άνθρωπος καταλάβει την αμαρτωλότητά του, αρχίζει η θεραπεία του, αρχίζει η αναγέννησή του. Και δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι ο άνθρωπος έχει επίγνωση της ψυχικής του αδυναμίας. Να μην το παίρνουμε αυτό σαν ένα σημείο αυταπόδεικτο. Ο άνθρωπος δεν έχει καθόλου επίγνωση της δικής του αδυναμίας. Απόδειξης ότι υπάρχουν πολλοί συνανθρωποί μας οι οποίοι μας λένε ότι εγώ είμαι καλός. Δηλαδή αυτοεπαινούνται, αυτοανακηρύσσονται άξιοι. Και επειδή ο Κύριος γνωρίζει τις αδυναμίες τις δικές μας, ότι θα πέσουμε στην παγίδα να στραφούμε εγωκεντρικά, έχοντας σαν θέμα το δικό μας εαυτό, και να πούμε στους άλλους ανθρώπους, αλλά και στον ίδιο το Θεό, να το ομολογούμε δηλαδή μέσα μας ουσιαστικά, ότι είμαστε εντάξει, γι' αυτό μάζεψε τον κόσμο γύρω του, όπως έκανε συνήθως ο Κύριός μας, και τους είπε την εξής παραβολή. Είναι η γνωστή παραβολή του τελώνου και του Φαρισαίου. Θα πούμε τι θα πει τελώνης και τι θα πει Φαρισαίος, αλλά ας ακούσουμε πρώτα τι μας λέει το ανάγνωσμα. Είναι από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο. Θα τα πούμε με απλά λόγια. Είπε ο Κύριος αυτή την παραβολή. Δύο άνθρωποι ανέβηκαν στο ιερό και άρχισαν να προσεύχονται. Ο ένας είναι Φαρισαίος και ο άλλος είναι τελώνης. Ο Φαρισαίος στράφηκε στον εαυτό του, κοίταξε τον εαυτό του και αν τον κοιτάνε οι άλλοι, και άρχισε να προσέχεται ως εξής. «Θεέ μου, σε ευχαριστώ, γιατί δεν είμαι όπως οι άλλοι άνθρωποι, άρπαγες, άδικοι, μοιχοί, ή όπως ετούτος ο τελώνης,
και έδειξε με αντιπάθεια, με κακία μάλλον, έναν τελώνη που κι αυτός είχε πάει να προσευχηθεί. Νηστεύω δις του Σαββάτου, από δεκατό πάντα ως ακτόμε. Και ο τελώνης μακρόθεν εστός, ουκ ήθελεν ουδέ τους οφθαλμούς των ουρανών επάρε. Και ο άλλος, που πήγε να προσευχηθεί ο τελώνης, κάθισε πιο μακριά και δεν ήθελε ούτε τα μάτια του να σηκώσει και να δει προς τα πάνω, να δει το Θεό. Από συστολή. Αλλά χτυπούσε το στήθος του και έλεγε, «Ο Θεός, η λάστη τίμη το αμαρτωλό, ο Θεός, ας δώσει το έλεος του σε μένα τον αμαρτωλό». Σας λέω, συνεχίζει ο Κύριος, ότι αυτός, ο τελευταίος, κατέβηκε δικαιωμένος στο σπίτι του από το Θεό και όχι εκείνος ο άλλος, ο πρώτος, ο Φαρισαίος, διότι πάσο υψών εαυτών ταπεινωθήσετε, διότι καθένας που από μόνος του υψώνει τον εαυτό του και τον κάνει σπουδαίο, αυτόν ο Θεός θα τον ταπεινώσει. Εκείνος όμως που έχει τον εαυτό του ταπεινό, ο δε ταπεινών εαυτόν υψωθήσεται. Εκείνος όμως που ταπεινώνεται, πάει κάτω από τους άλλους, υπομονετικά, δέχεται. Και δεν κάνει αυτός ότι είναι ο πρώτος, αυτός θα υψωθεί από το Θεό, θα σωθεί δηλαδή. Ας δούμε, αγαπητοί φίλοι, τώρα πρώτα-πρώτα πού βρίσκονται αυτοί οι δύο άνθρωποι. Αυτοί οι δύο άνθρωποι βρίσκονται στο ναό του Σολομώντος. Και όπως ξέρουμε, επικρατούσε τότε η συνήθεια, οι άνθρωποι να πηγαίνουν στο ναό του Σολομώντος σαν το πιο επίσημο κτίριο, αλλά και ο τόπος που υπήρχε ο Θεός. Αν ακούσουμε το Ευαγγέλιο της Σαμαρείτιδος, θα δούμε ότι ο Χριστός λέει ότι κατόπιν ερωτήσεως της Σαμαρείτιδος, ούτε στο ναό μπορεί κανείς να προσεύχεται για το Θεό, ή μάλλον και στο ναό μπορεί να προσεύχεται και στο όρος Γαραζίν που προσεύχονται οι Σαμαρείτες, αλλά οπουδήποτε αλλού φτάνει η προσευχή του να είναι πνευματικής φύσεως. Πνεύμα Θεός και υπάρχει παντού. Γιατί μέχρι τότε, όπως είπαμε, υπήρχε η δοξασία, επικρατούσε η άποψη ότι μόνο στο ναό του Σολομώντος μπορεί κανείς να έρθει πρόσωπο με πρόσωπο με τον Θεό. Ακόμα και ο Δαβίδ το τονίζει αυτό, θα έρθω στο ναό σου να κάνω θυσίες, διότι εκεί θα στα πω τα αμαρτήματά μου καλύτερα για να με συγχωρήσεις. Πάντως οι προφήτες ήξεραν οπωσδήποτε αυτά που είπε ο Κύριος, και προσευχόντουσαν και στο σπίτι τους και παντού, διότι αισθανόντουσαν την πανταχού παρουσία του Θεού, του Πνεύματος, του Θεού, του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν, αυτοί οι δύο, τα δύο πρόσωπα, τα δύο άτομα, οι δύο ξεχωριστοί χαρακτήρες που είναι ο τελώνης και ο Φαρισαίος, και παρόλο πως, όπως βλέπουμε στο κείμενό μας, στο Ευαγγέλιο μας, στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, παρουσιάζεται πρώτος ο Φαρισαίος, εντούτοις έχει επικρατήσει του τελώνου και του Φαρισαίου, διότι ο σπουδαιότερος από όλους ήταν αυτός που είχε ταπεινώσει τον εαυτό του, δηλαδή ο τελώνης. Ο Φαρισαίος ήταν εκείνος που ο ιερέας της εποχής εκείνης έλυνε και έδαινε μέσα στο ναό του Σολομώντος. Ήτανε δικαστής, οι Φαρισαίοι δικάσανε τον Κύριό μας, ήτανε νομομαθής, έκανε παρέα με την υψηλή κοινωνία και έδινε το παράδειγμα. Μέχρι σε σημείο ο Κύριος, αφού τους είπε τα ουέ, ημίν γραμματείς και Φαρισαίοι, τα περίφημα εκείνα ουέ, είπε να τους ακούτε στους μαθητές του, αλλά να μην κάνετε όσα κάνουν, διότι άλλα έλεγαν και άλλα έκαναν. Έξω και η έννοια του φαρισαϊσμού. Φαρισαίος θα πει υποκριτής, συνταυτίζεται σήμερα όταν λέμε αυτός είναι φαρισαίος, εννοούμε την υποκρισία, ότι δεν ακολουθεί κατά γράμμα αυτό που λέει, αλλά κατά τύπο μόνο. Ήτανε τυπολάτρες λοιπόν οι Φαρισαίοι. Αυτός ο Φαρισαίος, εκτός από το ότι ήταν και τυπολάτρης όπως φαίνεται, είχε και άλλα ελαττώματα. Και το κυριότερο του ελάττωμα ήταν ότι πίστευε πάρα πολύ, είχε πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Απόδειξη στην προσευχή του. Πρώτα-πρώτα κάθεται σε ένα σημείο για να φαίνεται από τους άλλους,
να τον εθαυμάσει ο κόσμος και αντιβαίνει και σε άλλα λόγια του Ευαγγελίου που λέει όταν σας θαυμάσει ο κόσμος και σας χειροκροτήσει εγώ δεν θα σας επεφημίσω. Αλλά αυτό ζητάει το θαυμασμό του κόσμου από μια μεριά και από την άλλη μεριά ζητάει να συνομιλήσει με τον Θεό φανερά, με δυνατή φωνή και να του πει πρώτον ότι δεν είναι σαν τους άλλους ανθρώπους. Εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους. Και εδώ αγαπητοί φίλοι, εδώ που τα λέμε, πολλοί από μας το κάνουμε αυτό. Είτε στα λόγια μας, είτε μέσα στο νου μας, σχηματίζουμε την εντύπωση ότι δεν είμαστε κοινοί θνητοί, κάτι άλλο, καλύτερο είμαστε από τους άλλους. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ακούμε συνήθως έτσι έξω όταν βγαίνουμε. Οι άλλες εκφράσεις, δεν είμαι ο κάθε ένας, δεν είμαι εγώ ο πάσα ένας, λέει άλλος. Δεν είμαι ο πρώτος τυχόν, λέει ένας επιστήμονας, ένας, για να δείξει ότι είναι ένα εξέχον μέρος της κοινωνίας και χρειάζεται μια ιδιαίτερη αντιμετώπιση, μια, να του δώσουν κάποιο προβάδισμα, είτε στα Υπουργεία, είτε στις τράπεζες, είτε οπουδήποτε γίνεται κάτι, αυτός θέλει να πάει πρώτος. Αυτό δείχνει ακριβώς αυτό που είναι και ο Φαρισαίος. Δείχνει ότι έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας. Θεωρούμε τον εαυτό μας καλύτερο από τους άλλους. Δεν θέλουμε να πάθει ό,τι παθαίνουν οι άλλοι. Όταν βρέχει, ας βραχούν οι άλλοι, εμείς να μην βραχούμε. Όταν μπαίνουμε στο λεωφορείο, κοιτάμε να πάμε να βρούμε μια θέση, σπρώχνοντας τους άλλους, να πιάσουμε εμείς τη θέση. Όταν μιλάνε μερικοί, εμείς υψώνουμε περισσότερο τη φωνή μας και λέμε τα δικά μας λόγια με μια αυθεντικότητα, λες και είμαστε εμείς εκείνοι οι σπουδαίοι άνθρωποι που πρέπει οι άλλοι να μας ακούνε με ανοιχτό το στόμα. Όλα αυτά ακριβώς είναι ο Φαρισαίος, αγαπητοί φίλοι. Και υπάρχει περίπτωση κάποιος που το λέει αυτό ή κάποιος που έτσι υψώνει τον εαυτό του πραγματικά να είναι καλύτερος από τους άλλους, δηλαδή να ξεφεύγει από το μέσο όρο και να είναι καλύτερος από τους άλλους. Όμως, όπως βλέπουμε και εδώ στο Ευαγγέλιο, ο Θεός δεν τον αποδέχεται. Δεν τον αποδέχεται διότι έχει ήδη κρίνει αυτός τον εαυτό του και τον έχει προϊβάσει, τον έχει βάλει σε υψηλότερο σημείο από τους άλλους. Έχει αφαιρέσει το δικαίωμα δηλαδή από το Θεό να κρίνει εκείνος. Έχει γίνει κριτής πρώτης κρίσεως της μεγάλης του Χριστού μας παρουσίας. Επομένως, αυτός δεν περιμένει τη Δευτέρα παρουσία να κριθεί. Έχει ήδη σχηματίσει ιδέα για τον εαυτό του και έχει βγάλει τον εαυτό του υπέροχο, πρώτο, καλύτερο από τους άλλους. Αυτός λοιπόν είναι ο Φαρισαίος. Γι' αυτό το λέω ότι όλοι μας αγαπητοί φίλοι, εν Χριστώ αδερφοί, ορθόδοξοι, βαφτισμένοι Έλληνες αδερφοί μας, έχουμε μέσα μας εμείς οι Ορθόδοξοι μια δόση φαρισαϊσμού, άλλος λίγο, άλλος πολύ. Ας το προσέξουμε όμως αυτό και ας το καταπολεμήσουμε, διότι μέχρι να φύγουμε, να κλείσουμε τα μάτια σε αυτόν τον κόσμο και να τα ανοίξουμε σε έναν άλλο υπέροχο κόσμο, τον κόσμο τον αληθινό, που σκιά αυτού του κόσμου του αληθινού είναι ο κόσμος αυτός που ζούμε εδώ, μέχρι τότε θα πρέπει να αγωνιζόμαστε να διώξουμε το Φαρισαίο από μέσα μας. Η σκιά του Φαρισαίου, η προσωπικότητα του Φαρισαίου πρέπει να απομακρυνθεί από την ψυχή μας. Και είναι μεγάλος ο αγώνας γιατί η υπερηφάνεια αυτή ριζώνει μέσα στον άνθρωπο, κρύβεται μέσα στον άνθρωπο, κρύβεται μέσα στο εσωτερικό της ψυχής και είναι δύσκολο να διαγνωστεί. Χρειάζεται λοιπόν παρατήρηση του εσωτερικού ανθρώπου, να μάθουμε τι είμαστε από τις κινήσεις μας, από τις σκέψεις μας, από τις φράσεις μας, από τη συμπεριφορά μας,
ακόμα και από τα ελαττήρια που έχουμε πριν κινηθούμε, από τις προθέσεις μας δηλαδή, να καταλάβουμε τι είδος άνθρωποι είμαστε. Μοιάζουμε με το Φαρισαίο? Μήπως είμαστε κρυμμένοι Φαρισαίοι? Αυτή η υποψία πρέπει να περνάει από το μυαλό όλων μας. Αν ακόμα και αυτοί οι Άγιοι έλεγαν ότι συγχώρεσέ με Θεέ μου, γιατί μέσα από αυτά τα γένια, όπως έλεγε ο Κοσμάς ο Αιτωλός, ο Ισαπόστολος, Ιεραπόστολος αυτός Μέγας και Ισαπόστολος, Άγιος, ήρωας, μάρτυρας της πατρίδος μας, χριστιανοί μου, να προσεύχεστε για μένα, γιατί μέσα σε αυτά τα γένια κατοικεί μεγάλη υπερηφάνεια. Αν λοιπόν ένας ουρανοβάμων Απόστολος Παύλος, ο οποίος είδε ξαφνικά ερυπή οφθαλμού τον ουρανό να ανοίγει μπροστά του και να βλέπει το υπερθέαμα, το θρόνο του Κυρίου, τις τάξεις των αγγέλων, τα χεροβίμ, τα σεραφίμ, τους θρόνους, τις κυριότητες, όλο αυτό το πανόραμα του ουρανού μέσα σε μια αστραπή να ξεδιπλώνεται μπροστά στα έκθαμβα μάτια του και είπε ότι εγώ είμαι πρώτος των αμαρτωλών, και όταν ένας Κοσμάς Αιτωλός λέει ότι είναι τα γένια του γεμάτα υπερηφάνεια, φανταστείτε αγαπητοί φίλοι μας πόσο και εμείς μετέχουμε σε αυτό το δαίμονα που λέγεται δαίμονας υπερηφανίας. Χρειάζεται λοιπόν μετάνοια, χρειάζεται να πάρουμε το φακό του Ευαγγελίου και προσεκτικά να καταλάβουμε τι είναι αυτή η υπερηφάνεια, τι είναι αυτή η ψυχολογία του βάθους, όχι αυτός ο άνθρωπος, ο Φαρισαίος, ο οποίος κάνει, όπως είπαμε, 2-3 πράγματα εκεί από τον νόμο, δηλαδή δίνει 10% των χρημάτων του στους φτωχούς, κάθε μήνα ξεχωρίζει ένα 10%, αν παίρνει ας πούμε 200-300 χιλιάδες μισθό, τις 20, τις 30 τις βάζει στην πάντα και τις δίνει στους φτωχούς. Κι όμως ο Θεός δεν το δέχεται αυτό. Από τον υπερήφανο δεν θέλει ούτε ελεημοσύνη να δίνει στους φτωχούς ο Θεός. Γιατί μερικοί πάλι με το πρόσχημα ότι κάνουν κάποιες μεγάλες ελεημοσύνες ξεχνάνε όλες τις άλλες αρετές και εντολές του Κυρίου μας, όπως είναι το ουμιχεύσεις, ουκλέψεις, ουψευδομαρτυρήσεις και τα συναφή των εντολών. Δεν είναι λοιπόν να κάνουμε κάτι από όλα και να ξεχνάμε τα άλλα. Είναι να αναγωνιζόμαστε συλλήβδιν όλο το πακέτο, όπως λένε οι πολιτικοί, των εντολών, να το τακτοποιούμε μέσα μας και να προωθούμε την έννοια της θεϊκής δικαιοσύνης μέσα στην ανθρώπινη δικαιοσύνη που είναι ατελής. Έτσι λοιπόν, όταν ακούμε, αγαπητοί μας φίλοι, κάποιους ανθρώπους, φίλους, συγγενείς, άγνωστους, να λένε «εγώ είμαι ο καλύτερος άνθρωπος, εγώ δεν έχω πειράξει ούτε ένα μυρμήγκι, εγώ φροντίζω τους άλλους ανθρώπους», να ξέρουμε ότι τον έχει επισκεφτεί, τον έχει προσβάλει το μικρόβιο του φαρισαϊσμού. Θα μου πείτε να μην κάνουμε αυτά που έκανε ο Φαρισαίος. Βεβαίως πρέπει να κάνουμε αυτά που έκανε ο Φαρισαίος. Και να νηστεύουμε, όπως νήστευε ο Φαρισαίος 2 φορές την εβδομάδα, και να δίνουμε το 1/10 τουλάχιστον της 100 από τα λεφτά μας και περισσότερα, όποιοι έχουν και όποιοι μπορούν. Και να κρατούμε τις εντολές του Κυρίου, με τη δύναμη του Θεού πάντα, και με τις προσευχές των πνευματικών μας και των Αγίων Πατέρων μας, της Εκκλησίας, της οποίου μας επικαλούμεθα 2, 3 και 4 φορές την ημέρα, λέμε το διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών. Σημαίνει με τις ευχές σας, Άγιοι Πατέρες που βρίσκεται στον ουρανό, κοντά στον θρόνο του Θεού, να μιλάτε και για μας εδώ κάτω στη γη που είμαστε αμαρτωλοί. Ο Φαρισαίος δεν ζήτησε ούτε προσευχές Αγίων. Δεν ζήτησε τίποτα, αλλά πήγε να αυτοανακηρυχθεί σπουδαίος μπροστά στο Θεό. Με λίγα λόγια, ο Φαρισαίος ούτε το Θεό εκτιμάει, ούτε το Θεό υπολογίζει.
αυτός ο θριαμβικός τόνος, αυτό το στήσιμο μπροστά στα μάτια του Θεού, είναι τελείως απαράδεκτα. Ας προσέξουμε λοιπόν τα δικά μας ελαττώματα, να μην μοιάσουμε τον Φαρισαίο, γιατί ο Κύριος ξέρει το βάθος της ψυχής του ανθρώπου, γι' αυτό έδωσε αυτή την παραβολή. Και ας πάμε τώρα στον τελώνη. Ο τελώνης, αγαπητοί φίλοι, είναι ένας άνθρωπος τον οποίον στην κυριαρχία μισούσε ο αρχαίος κόσμος. Ήτανε ο φόρο εις πράκτορας. Όπως ξέρουμε, σε πολλές περιπτώσεις η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ζητούσε φόρους από τους άλλους λαούς και από τους Έλληνες και από όλους τους άλλους, τους Εβραίους που είχε καθυποτάξει. Και οι φόροι καμιά φορά αυτοί ήταν κεφαλικοί φόροι, δηλαδή κατά κεφαλήν, κατά άτομο. Και ο Κύριος μας είπε να προσφέρουμε, να δίνουμε στον Κέσαρα το φόρο που του ζητάει. Δεν αρνήθηκε να δώσει στους τελώνες το φόρο του Κέσαρος. Ακόμα ο Κύριος μας δεν αρνήθηκε να πληρώσει τα τετράδραχμα, που ήταν ένας φόρος για τη συντήρηση του ναού του Σολομώντος. Πλήρωνε λοιπόν την εφορία ο Κύριος, σαν άνθρωπος. Αν, και όπως είπε στον Πέτρο, εγώ που είμαι γιος Θεού, δεν θα πρέπει να πληρώσω τίποτα, αφού όλα δικά μου είναι, του πατρός μου είναι. Εν τούτης, για να μην τους σκανδαλίσουμε, Πέτρο, πάρε ένα ακίστρι και το πρώτο ψάρι που θα πιάσεις θα έχει μέσα τα νομίσματα αυτά που πρέπει να δώσουμε σαν φόρο για τους τελώνες, τους φοροεισπράκτορες του ναού. Έτσι λοιπόν βλέπουμε να πληρώνει, να είναι νομοταγής ο Κύριος μας στους φοροεισπράκτορες. Εκείνους που δεν πλήρωναν τους έριχναν στη φυλακή μέχρι να ξοφλήσουν το φόρο. Ήταν λοιπόν σκληροί άνθρωποι οι φοροεισπράκτορες αυτοί, οι τελώνες της εποχής εκείνης. Και χρηματίζανε βεβαίως αδίκως. Ήτανε βαθύπλουτοι άνθρωποι, διότι έπαιρναν όλους τους φόρους. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος φτάνει μπροστά στο ναό του Σολομώντος συντριμμένος. Ο πλούσιος αυτός τελώνης, εκείνη τη στιγμή, αναλογιζόμενος ότι μιλάει μπροστά στο Θεό, πέφτει στα γόνατα, σκύβει το κεφάλι του μέχρι το έδαφος, χτυπάει το στήθος του και λέει «Θεέ μου, ελέησέ με τον αμαρτωλό». Αυτή η συντριβή κινεί και τη Θεία Ευσπλαχνία, το Θείον Έλεος. Αμέσως αισθάνεται την ανακούφιση ο τελώνης αυτή και παίρνει την ευλογία της συγχωρήσεως από το Θεό μετά από αυτή την ταπείνωση που έδειξε μπροστά στους ανθρώπους, μπροστά στο Θεό, αλλά και τη συντριβή που έδειξε στον ίδιο του τον εαυτό. Είναι αυτός ο οποίος θα κερδίσει τη μάχη από τους δύο. Ο τελώνης ήταν αμαρτωλός. Δεν ήταν σαν το Φαρισαίο, χλιαρός, τυπολάτρης. Ίσως να μην έδινε λεφτά στους φτωχούς. Ίσως να ήταν ανελέητος, ανελεήμων, σκληρός σε όλη του τη ζωή. Όμως έφτασε η στιγμή να το αντιληφθεί, να το καταλάβει. Ενώ του Φαρισαίου ακόμα η αλήθεια αυτή του κρυβότανε, δεν του είχε φανερωθεί. Του τελώνει όμως, του φανερώθηκε η αλήθεια, ότι είναι μπροστά στα μάτια του Θεού ένας τυποτένιος, ένας ανάξιος να λέγεται παιδί του Θεού, άνθρωπος. Να η διαφορά λοιπόν του ενός από τον άλλον. Ο ένας είναι αμαρτωλός, αλλά συντρίβεται. Ο άλλος είναι αμαρτωλός μόνο και μόνο επειδή επέρεται. Μπορεί τυπικά να μην είναι αμαρτωλός, αλλά είναι αμαρτωλότερος διότι έχει βάλει τον εαυτό του
και πιο πάνω από το Θεό. Να λοιπόν, πόσα μας δίνει ο σημερινός λόγος του Ευαγγελίου του Κυρίου μας. Και το ζητούμενο, αγαπητοί φίλοι, δεν είναι το χρήμα που βγάζει ο τελώνης, δεν είναι οι αρετές που έχει ο Φαρισαίος, δεν είναι τα ωραία κουστούμια και τα ρούχα του Φαρισαίου, δεν είναι το ότι ο κόσμος κατάλαβε ότι ο Φαρισαίος είναι καλύτερος, διότι ο κόσμος δεν κατάλαβε ότι ο Φαρισαίος ήταν ο χειρότερος εκείνη τη στιγμή. Εκτιμούσε περισσότερο τον Φαρισαίο γιατί τον νόμισε Άγιο, ενώ εκείνος που τελικά αγιάζει είναι ο τελώνης. Ο Φαρισαίος ακόμα δεν έχει συναισθανθεί, δεν έχει καταλάβει την υπόθεση, το τι είναι ο άνθρωπος και το τι είναι ο Θεός. Αυτός, μέσα από τον εγωκεντρισμό του, ζητάει οφίτσια από το Θεό, ζητάει τιμές και θέσεις. Και μάλιστα κατηγορεί τους άλλους ανθρώπους ότι είναι χειρότεροι από αυτόν. Μα καλά, ούτε ένας δεν ήταν καλύτερος από τον Φαρισαίο. Όλοι ήταν χειρότεροι από τον Φαρισαίο. Βλέπετε λοιπόν που φτάνει με τον άρρωστο εγωισμό που μπορεί να φτάσει κανείς και πόσο άσχημη εντύπωση μπορεί να δώσει. Πολλοί θα μυδίασαν ειρωνικώς και θα δυσφόρησαν και θα αγανάκτησαν όταν είδαν τον τελώνη να ανεβαίνει στο ναό για να προσευχηθεί. Τι θέλει, θα έλεγαν αυτός ο αμαρτωλός στον ιερό τόπο, μήπως τάχα νομίζει ότι θα τον ακούσει ο Θεός. Όταν είδα τον Φαρισαίο με τα ενδύματά του τα σπουδαία, με τα χρυσά κράσπεδα, να ανεβαίνει στον τόπο της προσευχής, σίγουρα θα παραμέρισαν από θαυμασμό ο κόσμος, διότι πέρναγε ένας σπουδαίος άνθρωπος του Θεού. Κι όμως δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Έκριναν μόνο από την εξωτερική εμφάνιση. Γι' αυτό και μέσα στο Ευαγγέλιο ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μας λέει, παιδιά μου, μην κρίνετε από την εξωτερική εμφάνιση, αλλά να κρίνετε δικαίως, δηλαδή σφαιρικά, σε βάθος. Δεν κάνουν τα ρούχα τον άνθρωπο, ούτε η εκτίμηση που έχουν οι άλλοι σε έναν άνθρωπο κάνουν αυτόν σπουδαίο, αλλά άλλα πράγματα, πιο βαθιά, τα οποία πρέπει κανείς να τα κοιτάξει. Την προσευχή του Φαρισαίου δεν τη δέχτηκε ο Θεός, την απέρριψε σαν ιεροσιλία, γιατί προήρχονταν από μια καρδιά αλαζονική. Ήταν μια εγωιστική επίδειξη, ένα αυτολιβάνισμα. Στέκεται επιδεικτικό σε μια ξεχωριστή θέση και μεγαλοφόνος, εκφωνεί δηλαδή το εγκόμιο του εαυτού του, απαριθμεί τι καλά έχει κάνει. Κατηγορεί τον τελώνη. Δεν είμαι σαν τους άλλους εγώ, διεφθαρμένος, άδικος και άρπαγας. Αλλά διαφορετική είναι η στάση και η προσευχή του τελώνου. Έχει σταθεί σε κάποια απόμερη άκρη της αυλής, μακριά από το θυσιαστήριο, δεν τολμούσε να δει τον ουρανό, να υψώσει τα μάτια του, συναισθάνεται το πλήθος των αμαρτιών του, πιέζεται από το βάρος της ενοχής και συγκλονίζεται από τις τύψεις της συνειδήσεώς του. Πώς να σηκώσει χέρια και μάτια στον ουρανό, που είναι ο θρόνος του Θεού, αυτός που τόσα χρόνια παρέβαινε το θέλημα του Θεού, δεν τολμάει ούτε τα μάτια του να σηκώσει επάνω. Φοβάται, μην τον εκάψει ο Θεός. Φοβάται μήπως τα χρήματα της αδικίας δεν του συγχωρέσει τις αμαρτίες για τόσα που έκανε. Τα φοβάται. Κατηγορεί τον εαυτό του λοιπόν για το θλιβερό κατάντημά του και συντριμμένος βυθίζεται σε βαθιά ταπείνωση. Και την ώρα που αναστενάζει και χτυπά το στήθος του, σαν να θέλει να χτυπήσει και να τιμωρήσει την καρδιά του, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, χτυπούσε την αμαρτωλή καρδιά του, την αιτία της καταστροφής του. Ο Θεός έλεγε, η λάστη τίμη το αμαρτωλό.
Ο Θεός να με ελεήσει των αμαρτωλών. Αυτή η προσευχή του Τελώνη, αγαπητοί φίλοι, του Ληστή και κάποιον άλλον του Τυφλού, συνοψίζεται στις 5 λέξεις της καρδιακής προσευχής των αγιοριτών πατέρων μας, που είναι «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». 5 μετρημένες λέξεις, διαμάντια της ταπεινωμένης ψυχής. Με αυτές οι πατέρες της Εκκλησίας, όταν κάνουν το εργό χειρό τους, ψελίζουν συνεχώς και έχουν στο νου τους ότι ζητούν το έλεος του Θεού όπως το ζήτησε ο Τελώνης αυτός, όπως το ζήτησε ο Ζακχαίος, όπως το ζήτησαν τόσοι άλλοι. Πώς είναι δυνατόν να μην ακούσει τη στοργή, την προσευχή τους ο Θεός, όταν έχει πει ο ίδιος «καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ούκ εξουδενώσει»? Όχι ο Φαρισαίος λοιπόν, αλλά ο Τελώνης κατεβαίνει δικαιωμένος στο σπίτι του. Αναπαύεται η συνείδησή του. Λοιπόν, αφενός μεν αισθανόμεθα και εμείς πολλές φορές την ανάγκη της προσευχής, και ένα μήνυμα του Ευαγγελίου μας είναι ότι η προσευχή πρέπει να γίνεται κατ' επίγνωση, δηλαδή ότι μιλάμε στο Θεό. Δυστυχώς, πολλές φορές συλλαμβάνουμε τον εαυτό μας να μην βρισκόμαστε κατ' επίγνωση της ώρας της προσευχής, αλλά να μιλάμε κάπως παπαγαλίζοντας την προσευχή μας. Γι' αυτό πρέπει ο νους ανά πάσα στιγμή να συγκρατείται στην προσευχή. Η συγκράτηση του νους στην προσευχή είναι ένας αγώνας που πρέπει να κάνει ο προσευχόμενος άνθρωπος για να μπορεί να έχει αποτέλεσμα η προσευχή του. Αν προσευχόμεθα ή είμαστε μέσα στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, και δεν συγκεντρωνόμαστε σε αυτά που ακούμε και σε αυτά που γίνονται, και δεν θα συναισθανόμεθα μέσα μας, από την ακοή να μπαίνουν στον εσωτερικό άνθρωπο και να γίνεται μια σκέψη, μια επικοδομητική διεργασία, τότε δεν βρισκόμαστε καν μέσα σε αυτό το χώρο. Σωματικός μεν, ναι, πνευματικός όμως είμαστε απόντες. Θα μου πείτε, μπορεί κανείς να σκέφτεται συνεχώς τα λόγια που ακούει στη λειτουργία ή τα λόγια της προσευχής? Όχι. Είναι σχεδόν φύση αδύνατον. Και ο Μέγας Βασίλειος το είπε αυτό κάποτε σε κάποια ομίγυρη εκεί πριστών αδελφών. Λέει, ποτέ κανένας δεν μπορεί να συγκεντρωθεί απολύτως στην προσευχή του. Όμως πρέπει να επαναφέρουμε το νου μας όταν βλέπουμε ότι ο νους μας έχει ξεφύγει σε κάποιο περιστατικό, σε κάποια αγωνιώδη φροντίδα, σε κάποιο πρόσωπο, στον εαυτό μας, στην αυριανή μέρα. Πρέπει να ξαναφέρνουμε πίσω τον εαυτό μας στην προσευχή. Το ξαναφέρνουμε στα λόγια της προσευχής. Γιατί εκείνη την ώρα ακριβώς τα λόγια της προσευχής είναι που απελευθερώνουν την ψυχή από τον υλικό κόσμο. Αυτόν τον κόσμο που έχουμε συνήθως όλες τις άλλες ώρες στο νου μας. Κάποιος λοιπόν από την παρέα εκεί του Μεγάλου Βασιλείου, μάλιστα ήταν και αυτός ιερέας, είπε, «Μέγα Βασίλειε, εγώ όταν κάνω λειτουργία είμαι πάρα πολύ αφοσιωμένος στη λειτουργία και δεν αποσπώμαι καθόλου από την ώρα της λειτουργίας». Ο Μέγας Βασίλειος επέμενε, «Παιδί μου», λέει, «μην το λες αυτό το πράγμα, γιατί ο νους του ανθρώπου είναι άστατος και οπωσδήποτε θα φεύγει και εσένα κάποια στιγμή ο νους από τη Θεία Λειτουργία. Δεν είσαι εσύ διαφορετικός από τους άλλους, ούτε είσαι εσύ υπεράνθρωπος». Εκείνος όμως επέμενε. Τότε λοιπόν του λέει, «εάν θα μπορέσεις να συγκεντρώσεις το νου σου, θα σε παρακολουθώ εγώ από κάτω, και αν συγκεντρώσεις το νου σου στην προσευχή και στη Θεία Κοινωνία επί 2 ώρες συνεχώς, όπως είναι η Θεία Λειτουργία, θα σου δώσω ένα πουγγί με χρυσά νομίσματα». Σχεδόν σίγουρος ότι δεν πρόκειται να το πάρει ο άλλος. Άρχισε λοιπόν ο ιερέας τη λειτουργία. Πήγαινε καλά, ίσως και μέχρι τη μέση της λειτουργίας και λίγο πιο μετά ήταν απόλυτα συγκεντρωμένος, καθώς τον έβλεπε ο Άγιος, τον παρακολουθούσε. Σε μια στιγμή όμως του κάνει, «τώρα ξέφυγες, τώρα έφυγε το μυαλό σου». Και πράγματι το μυαλό του εκείνη την ώρα είχε ξεφύγει. Όπως του είπε μετά, σκέφτηκε πόσα πολλά θα ήταν τα νομίσματα που θα του έδινε αν κέρδιζε αυτό το στοίχημα που είχαν βάλει. Βλέπουμε λοιπόν
ότι και ο δαίμονας, ο πειρασμός, αποσπά πολλές φορές το νου του ανθρώπου από αυτό. Τη συγκέντρωση στα λόγια της προσευχής, τη συγκέντρωση στην επικοινωνία με τον Κύριό μας. Τώρα θα δούμε ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν καλύτερος από τον Φαρισαίο, γιατί είχε επίγνωση του εαυτού του, την οποία είχε χάσει, όπως είδαμε, ο Φαρισαίος. Εξάλλου, η συντριβή αυτή έλκει το Θείο Έλεος και ο Φαρισαίος απήχε πάρα πολύ από το να ελκύσει το Θείο Έλεος με τον τρόπο εκείνο με τον οποίο προσευχήθηκε. Ο τελώνης είναι ο άνθρωπος μετανοημένος που ελκύει το Θείο Έλεος, διότι έχει και τη σοφία της επιγνώσεως της καταστάσεως, την οποία δεν έχει ο άλλος. Πολλές φορές θέλουμε να εκφράσουμε τον πόνο μας και ζητάμε το έλεος του Θεού για να βρούμε και λίγη χαρά, να αποκτήσουμε κάποια δύναμη, να υπερπηδήσουμε εμπόδια και δυσκολίες. Και καταφεύγουμε στην προσευχή, στη θερμή προσευχή. Και μας φαίνεται πραγματικά, και την έχουμε αυτή την εμπειρία, πιστεύω όλοι οι προσευχόμενοι αδελφοί μας, ότι ο Θεός μας ακούει και μας δίνει εκείνη την ώρα ανάπαυση. Μας ησυχάζει την ψυχή από το άγχος, από την αβεβαιότητα, από τη δυσκολία. Αισθανόμαστε το θεϊκό χέρι να μας ακουμπάει και να μας ηρεμεί, να μας δίνει πάλι την χαμένη γαλήνη. Όταν προσευχηθούμε και επικαλεστούμε με θερμότητα στην προσευχή μας, να μας ακούσει ο Θεός και να μας απαλλάξει από τις θλίψεις και τα μαρτύριά μας. Αλλά εμείς είμαστε τόσο μικροί, θα έλεγα, αγαπητοί φίλοι, που δεν συναισθανόμαστε ούτε μπορούμε να καταλάβουμε το απερινόητο του Θείου Ελέους, πόσο μεγάλη είναι η ανεκτικότητα του Θεού, η συγχωρητικότητα του Θεού. Να φανταστείτε ότι πριν από τον Χριστό πίστευαν οι Φαρισαίοι και οι άλλοι διδάσκαλοι, νομικοί διδάσκαλοι κλπ, ότι οι πολύ αμαρτωλοί, οι πάρα πολύ αμαρτωλοί άνθρωποι δεν συγχωρούνται πια από τον Θεό. Αυτό είναι μια καταδίκη για όσους είχαν κάνει πάρα πολλά αμαρτήματα. Είχαν σκοτώσει, είχαν κλέψει, είχαν κάνει πάρα πολλά αμαρτήματα. Ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος λέει καμία αμαρτία δεν είναι αδύνατο να συγχωρεθεί. Όλες οι αμαρτίες είναι δυνατόν να συγχωρεθούν. Και αυτό είναι μεγάλη ανακούφιση για όλους μας, γιατί άλλος έχει κάνει το ένα, άλλος το άλλο και κανένας δεν είναι αναμάρτητος. Έτσι λοιπόν είμαστε άτακτα παιδιά του Θεού εμείς. Είμαστε αντάρτες και επαναστάτες, παραβάτες και καταφρονητές του Θεού Θεολήματος, αλλά δεν πρέπει ποτέ να απελπιζόμεθα. Διότι υπάρχει αυτή η επίγνωση της αμαρτωλότητάς μας, η οποία μας φέρνει στη μετάνοια και η μετάνοια προσελκύει το έλεος, το μεγάλο έλεος του Θεού. Αυτή η συνέστηση της αμαρτωλότητος πρέπει να μας γεμίζει ντροπή από την άλλη μεριά και να μας βυθίζει στην ταπείνωση, να μην μας αφήνει και εμάς να υψώνουμε τα μάτια προς το Θεό όταν προσευχόμεθα και να λέμε αυτό που είπε και ο τελώνης, ο Θεός να μας δώσει χάρη, να μας δώσει το έλεος Τους, γιατί είμαστε αμαρτωλοί. Συνέστηση αμαρτωλότητος πρέπει να έχει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σόφρον, ο οποίος διαβάζει το Ευαγγέλιο και βλέπει ότι και ακόμα μέσα σου να κατακρίνεις τον άνθρωπο, μέσα σου να κάνεις σκέψεις, αμαρτάνεις. Και μία ώρα, αν ζούσε ένας άνθρωπος, μία ώρα, 24 ώρα, θα ήταν αδύνατο να ξεφύγει από την αμαρτία. Μία ώρα, αγαπητοί φίλοι, είναι αρκετή για να κάνει έναν άνθρωπο να αισθανθεί αμαρτωλός.
Να μην προβάλλουμε λοιπόν τον εαυτό μας στους άλλους, είναι ένα παράδειγμα αυτά. Να μην δημιουργούμε ένα είδωλο, να μην είμαστε εγωκεντρικοί, να βάζουμε τον εαυτό μας στη μέση και γύρω όλο τον κόσμο. Τον αντίον πρέπει να είμαστε χριστοκεντρικοί. Ο Χριστός να παίρνει τη θέση, την κεντρική θέση στη ζωή μας και όχι ο εαυτός μας. Λοιπόν, ο αγέροχος και υπερήφανος Φαρισαίος καταδικάζεται. Παραμερίζεται από τον Θεό. Να μην λέμε λοιπόν ότι εμείς είμαστε οι μόνοι που αξίζουμε, αλλά να έχουμε ταπεινό φρόνημα. Εξάλλου, αν πραγματικά συναισθανθούμε και καταλάβουμε τις αμαρτίες μας, θα αποκτήσουμε ταπεινό φρόνημα, θα ταπεινωθούμε. Άλλωστε, τον υπερήφανο ο Θεός, επειδή αγαπάει τον άνθρωπο, δεν τον αφήνει στην υπερηφάνειά του, αλλά τον εσυνετίζει. Του δίνει χτυπήματα για να καταλαβαίνει. Παθαίνει πολλά ο υπερήφανος και αν θέλει να καταλάβει, τελικά θα καταλάβει και θα έρθει σε μετάνοια. Αν μείνει αμετανόητος, μετά από τόσες ευκαιρίες που του δίνει ο Θεός να χάσει την υπερηφάνειά του, να ταπεινωθεί και δεν το καταλάβει, θα είναι άξιος της τύχης του. Έγινε λοιπόν ο Φαρισαίος εξοργιστικά ιερόσιλος και ασεβής προς τον Θεό. Χρησιμοποίησε τον δεσμό της προσευχής, τον Άγιο αυτό δεσμό, θεσμό της προσευχής, αντί για να δοξάσει το Θεό, να εξαπατήσει τους ανθρώπους και το Θεό. Και έβαλε το Θεό σε κατά κάποιο τρόπο δύσκολη θέση, ο ίδιος με τον τρόπο που ξεστόμησε κατηγορητήριο εναντίον των άλλων, δεν άφηνε το Θεό να κρίνει αν οι άλλοι να άρπαγες μοιχή, αλλά και σαν αυτό τον τελώνει όπως είπε, αλλά τα πρόφτασε και τα είπε στο Θεό πριν εκείνος κάνει την κρίση. Και σαν να μην έφτανε αυτή η γενική καταδίκη των ανθρώπων και της ανθρωπότητος, γιατί όταν ξεχωρίζει τον εαυτό του, καταδικάζει όλη την ανθρωπότητα αυτός. Εστράφηκε με καταφρόνηση τον τελώνει και τον έδειξε στους άλλους και είπε «Δεν είμαι σαν κι αυτόν εκεί, τον τελώνει». Έτσι λοιπόν θα έχουμε δει στη ζωή μας παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι αυτοανακηρύσσονται άγιοι, σπουδαίοι, καλύτεροι από τους άλλους, κατήγοροι των άλλων και ουδέποτε κατήγοροι του εαυτού των. Καταγγέλουμε συνεχώς τους πάντες και τα πάντα και δεν φτάνουμε να καταγγείλουμε και τον εαυτό μας. Να πάμε στο πνευματικό και να καταγγείλουμε τον εαυτό μας. Να πούμε «Πάτερ μου, είμαι αυτό και αυτό, χάλια διόρθωτα. Έχω εκείνο το ελάττωμα, έκανα εκείνες τις αμαρτίες, έκανα τούτο και το άλλο». Αλλά συνήθως πάμε και κατακρίνουμε τους άλλους. Ακόμα και στην εξομολόγηση μια φορά, όπως διηγείται ένα περιστατικό στο γεροντικό, πήγε μια γυναίκα και άρχισε να λέει για την πεθερά της. Μου έκανε εκείνο και το άλλο και το άλλο και το άλλο. Και ο πνευματικός στο τέλος λέει, όταν τελείωσε, πήγαινε, πες την πεθερά σου να έρθει, άκουσα τα αμαρτήματά της και αν μετανοεί τη συγχωρώ, να έρθει να κοινωνήσει. Μα λέει, πάτερ μου, λέει, εγώ ήρθα να κοινωνήσω, όχι πεθερά μου. Ναι, λέει, εσύ ήρθες να κοινωνήσεις, ήθελες να κοινωνήσεις, αλλά δεν είπες τα δικά σου αμαρτήματα, είπες της πεθερά σου τα αμαρτήματα. Κατηγόρησες δηλαδή άλλους, δεν κατηγόρησες τον εαυτό σου. Έτσι λοιπόν, με λίγα λόγια, αγαπητοί φίλοι, είναι αποκρουστικός ο φαρισαϊσμός, εκείνος που φουσκώνει με εωσφορικό εγωισμό, είναι εγωπάθεια, είναι κατάκριση και καταδίκη των άλλων και μοναδικό φαινόμενο το να παρουσιάζει κανείς τον εαυτό του ανώτερο από όλους τους άλλους. Κάφηση το λέμε αυτό, στην κοινή γλώσσα είναι κάφηση και συμβαίνει στους εγωιστές, οι οποίοι διαφημίζουν, κάθονται ώρες και μιλάνε για τον εαυτό τους. Εγώ έκανα εκείνο, έκανα το άλλο, έκανα το άλλο. Έχω χρήματα, έχω πλούτη, έχω δόξεις, έχω αποκόμματα από εφημερίδες, έχω βραβεία, έχω κύπελα. Αυτός είναι ο εγωπαθής άνθρωπος. Αρέσκεται στο να διαφημίζει τον καλό του εαυτό. Και όπως είπαμε, το αντίθετο έκανε ο Φαρισαίος.
έκανε το αντίθετο, γιατί συναισθάνθηκε την αμαρτωλότητά του. Και όλοι μας αγαπητοί φίλοι, εν Χριστώ αδερφοί και ακροατές μας αγαπητοί και παιδιά που μας ακούτε και έχουμε ιδιαίτερη αδυναμία στο να συνομιλούμε με τα παιδιά μας, γιατί είναι πανέξυπνα τα Ελληνόπουλα, είναι τα καλύτερα παιδιά, τα πιο έξυπνα. Έχουν πάρα πολλές αρετές η νεολαία η ελληνική. Και να μην κρίνουμε κατόψιν, δηλαδή βλέπουμε κάποια παιδιά που έχουν μακριά μαλλιά ή έχουν ένα σκουλαρίκι ή έχουν ένα αντίσημο περίεργο. Μην κρίνουμε από αυτό, αγαπητοί φίλοι, το περιεχόμενο του ψυχισμού. Είναι, μερικά από αυτά τα παιδιά είναι σπουδαία παιδιά, υπέροχα παιδιά, θαυμάσια παιδιά. Να μην κρίνουμε λοιπόν κατόψιν από την εξωτερική όψη. Διότι υπάρχουν άνθρωποι σοβαροί, που φαίνονται σοβαροί, αλλά μέσα τους είναι όπως ο Φαρισαίος και κάνουν χίλια δυο, αλλά εξωτερικά θέλουν να φαίνονται ότι είναι έντιμοι, αθώοι, καθαροί πολίτες. Ενώ δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα. Το να δίνουν τα παιδιά αυτά μπορεί να είναι καλύτερα από ό,τι φαίνονται και αυτό να είναι ή ένα είδος μόδας που κάνουν ή ένα είδος διαμαρτυρίας για αυτή την κοινωνία της υποκρισίας που βλέπουν γύρω τους. Διότι τα παιδιά βλέπουν και καταλαβαίνουν. Να μην κουράσουμε περισσότερο, αγαπητοί φίλοι, την αγάπη σας για αυτά που είπαμε. Να κρατήσουμε μόνο το ότι πρέπει να απέχουμε από το φαρισαϊσμό και να καταλαβαίνουμε με ενδοσκόπηση μέσα μας τι σημαίνει φαρισαϊσμός, τι είναι ο Φαρισαίος. Και να αποδιώκουμε αυτό το μίασμα από την ψυχή μας όσο μπορούμε περισσότερο. Να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, το Ευαγγέλιο, γιατί έχει χιλιάδες παραδείγματα τέτοια προς αποφυγήν ανθρώπων οι οποίοι θεωρούν τους άλλους σκουπίδια ενώ εξυψώνουν τον εαυτό τους. Και αντιθέτως άλλους ανθρώπους οι οποίοι έχουν φτάσει στη χάρη που τους δίνει ο Θεός να είναι ταπεινοί, να υπομένουν και τελικά αυτοί να είναι κερδισμένοι. Αυτοί να είναι οι άνθρωποι της ταπεινοφροσύνης, της σοφροσύνης και της αγάπης. Και όπως λέει και ο Άγιος Ισάκος Ήρος, πνεύμα ταπεινοφροσύνης, σοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισέ μη, δώρισέ μη, το δούλο σου, το σύ δούλο. Και μην κατακρίνει τον αδελφόν μου, να μην κατακρίνουμε δηλαδή τον αδελφό μας, όπως εδώ κατέκρινε ο Φαρισαίος όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως. Να έχουμε σαν γνώμονα τη σωτηρία της ψυχής μας και να μην βλέπουμε εξωτερικά τον κόσμο, να μην βλέπουμε τους Κρίσους, τους Ονάσιδες, τους Ροκφέλερ ότι είναι κάτι σπουδαίο, γιατί και οι Κρίσοι ανεβαίνουν στην πυρά και τους καίνε. Πλούσιοι έχασαν τα πλούτη τους, ενώ οι ταπεινοί πάντοτε είχαν από το Θεό μια μεγάλη δύναμη που τους έδινε, που τους σκέπαζε, που τους βοηθούσε. Με το Θεό λοιπόν, με τις σχέσεις μας με το Θεό να φροντίζουμε να είναι καλές και να μην κοιτάμε τα εξωτερικά πράγματα, το ντύσιμο του Φαρισαίου, το στήσιμο του Φαρισαίου, τα λόγια του Φαρισαίου, αλλά την εσωτερικότητα, την εσωτερική ποιότητα του ανθρώπου. Αυτό ας είναι και ένα μήνυμα της σημερινής μας εκπομπής. Να είστε καλά λοιπόν αγαπητοί φίλοι, μέχρι την επόμενή μας εκπομπή, να μας έχει ο Θεός καλά, να είμαστε πάλι μαζί. Χαίρετε Κυρίου.